Είμαστε εδώ στον Κόρφο, ΑΟ Μικόνου, ΑΟ Αστέρας, Σύρου 3-0. Είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Κυπριτίδης και ο Γιόνγκ Άντερσον. Αλέξανδρε, πες μας λίγα λόγια για το σημερινό αγώνα. Εντάξει, μπήκαμε πολύ δυνατά, θέλαμε να πάρουμε το παιχνίδι, αφού είναι το τελευταίο αυτού του χρόνου και δεν θέλαμε βαθμολογικές απώλειες. Μπήκαμε αρκετά δυνατά, εντάξει, μετά είχαμε μια απώλεια, βγήκαμε κόκκινη κάρτα, εντάξει. Προσπαθήσαμε, παίξαμε την μπάλα που ξέρουμε κάτω και με υπομονή και μετά έρθαν τα γκολ όπως είδατε και με το αποτέλεσμα και κάναμε και πολλές φάσεις και παρά το πρόβλημα των 10 παιχτών παίξαμε πολύ καλά πιστεύω, η ομάδα ανταπέδωσε. Hey Young, some questions for you. How is life in Mykonos from someone from Cameroon? Well, I think it's only the distance, but the team I met, the group, everything is okay because they welcome me as a member of the team and like a brother because I feel at home. I don't feel I'm out from my country because everybody is to me like a brother. We are very close. Μπορεί να είναι, η απόσταση να είναι μεγάλη, αλλά εγώ νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου. Από την πρώτη στιγμή η ομάδα με έχει καλωσορίσει, λες και είναι η οικογένειά μου. Being out of the match today, how was your team, you think? I think we put up a good fight, because after the red card it wasn't easy, but we organized, we have a good team, we had a good team spirit. We play with the introduction of the coach. Everything went on well. We scored 3 goals. Everything was okay. I think my absence today wasn't really felt because Yorgos, the other, he put on a good talent today. Παρότι φάγαμε την κόκκινη κάρτα, παίξαμε με ομαδικό πνεύμα και το σύστημα που ξέρουμε και δεν φάνηκε καθόλου αυτή η απουσία και παίξαμε και πολύ καλά. Και μπορεί εγώ να μην έπαιξα, αλλά ήταν σαν να έπαιζα, γιατί ο Γιώργος Φουλάκης με κάλυψε επάξια. What do you think our Mykonos will do this year? I think our objective is to pass from this stage to go up to the next level. I think the greater achievement in year to come, we have the barrage. So we still have much work to do. We have to work again very hard to close up the gap from the goals we take. We have to have a good defensive spirit in order not to take goals, to win games and to go up as is our objective. Πιστεύω ότι θα είμαστε σίγουρα στα μπαράζ. Ωστόσο, δεν πρέπει να ησυχαζόμαστε και έχουμε βαθύτερο στόχο φυσικά την άνοδο στη γάμα εθνική. Και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά, να βάζουμε όσο περισσότερα γκολ γίνεται και να προσέχουμε φυσικά και την άμυνα γιατί η διαφορά τερμάτων μετράει. Αλέξανδρε, μια ευχή για τη νέα χρονιά, για τις γιορτές. Πρώτα απ' όλα να είμαστε όλοι υγιείς και με το καλό να πάμε να έρθει εδώ αγώνας ο σημαντικός με Τσίρο και μετά να είμαστε όλοι καλά για να πάμε και να ανεβούμε στη γάμα εθνική. Γιόνγκ, for your team and for your for the people of Mykonos Channel. Well, I thank everyone for accepting me here. I feel at home. Mykonos is a very welcoming place. Everybody is welcoming. I thank everybody and I wish them a Merry Christmas and a Happy New Year in advance. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο που με έχει καλωσορίσει. Λες και είναι σπίτι μου. Ειδικά το Mykonos Channel που και αυτό με έχει στηρίξει και εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο επόμενος χρόνος. Ευχαριστούμε πολύ.